Προχωρούμε τώρα στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Είναι κύριε Πρόεδρε, είμαστε τρεις άνθρωποι στην Επιτροπή. Έτσι θα γίνει η ψηφοφορία του κώδικα περί δικηγόρων. Αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί οι απόψεις των εκπροσώπων και των εισηγητών. Λοιπόν, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Με τρεις βουλευτές. Θα γίνει η ψηφοφορία ένα-ένα τα άρθρα για να είμαστε τυπικά εντάξει. Εγκρίνεται το άρθρο 1, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 2, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 3, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 29, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 30, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Όχι, ποιος λέει ναι στο 31. Εγκρίνεται το άρθρο. Ποιος λέει ναι, λέμε όχι στο 31. Ποιος λέει ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 32, όπως. Ποιος λέει ναι, κύριε Πρόεδρε, πώς λέτε κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία. Μα δεν είναι ψηφοφορία αυτή που κάνετε. Εγκρίνεται το άρθρο 33. Δεν έχουμε ψηφίσει. Στο 33 λέμε όχι, στο 31 λέμε όχι και παρακαλούμε να πει όποιος λέει ναι, το ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 34, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 35, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 36. Είναι εικονική διαδικασία αυτή την οποία κάνετε. Το άρθρο 37, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 38, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Είναι η διαπίστωση στην οποία προβαίνετε είναι ψευδής. Δεν λέει κανείς ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 40, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι, λέμε στο 40. Ποιος λέει ναι. Κατά πλειοψηφία. Ποιος λέει ναι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Μα δεν λέει κανείς ναι, κύριε Βερβιδάκη. Πώς εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 44. Όχι, ποιος λέει ναι. Κύριε Κεφαλογιάννη, λέτε ναι στο 44. Κυρία Τζάκρη, λέτε ναι στο 44. Πείτε, ψηφίστε, τώρα είναι ψηφοφορία, κυρία Τζάκρη. 45. Και δεν έχετε κανένα πιστόλι στον κρόταφο. Εγκρίνεται 46, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 47, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 48, όχι, κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 49, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Είναι εικονική αυτή η διαδικασία την οποία κάνετε, κύριε Βερβιδάκη. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι υποβαθμίζετε τον κύρος του κοινοβουλίου. Δεν γίνεται ψηφοφορία αυτή τη στιγμή. Εγκρίνεται το άρθρο 53, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η άσκηση της κοινοβουλευτικής αρμοδιότητας. Εγκρίνεται το άρθρο 55, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 56, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Σε ποιο άρθρο είστε, κύριε Μυρβηδάκη? Εγκρίνεται το άρθρο 57, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 58 με το παράρτημα 1, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι. Εγκρίνεται το άρθρο 59, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 60, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε. Ποιος λέει ναι. Κύριο Υπουργό, με το παράρτημα 3, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 62, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 63, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 64, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 65, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 66. Δεν απαντάει κανείς ναι. Ποια είναι η πλειοψηφία, θέλετε να μας πείτε? Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Κύριε Βερβιδάκη, ποιος λέει ναι, θα μας πείτε? Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 69, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 70, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ποια είναι η πλειοψηφία, δεν έχει πει κανείς ναι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 72. Είναι ψηφοφορία ή δεν είναι? Εγκρίνεται το άρθρο 73, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 74 με το παράρτημα 2, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 75, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 76, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 77, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 78, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 79, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 80, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 81, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 82, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 83, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 84, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 85, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δεν έχει πει κανείς ένα ναι σε όλη την ψηφοφορία. Είναι άκυρη η διαδικασία και δεν μπορεί να εισαχθεί στην ολομέλεια. Να το ξέρετε. Εγκρίνεται το άρθρο 88. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Η διαδικασία είναι άκυρη, κύριε Βερβιδάκη. Δεν γίνεται ψηφοφορία. Δεν έχει πει κανείς ναι και δεν περνάει από την Επιτροπή. Εγκρίνεται το άρθρο 91. Εάν συντάξετε έκθεση στην οποία θα βεβαιώνετε ότι ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, θα έχετε διαπράξει ψευδή βεβαίωση. Το άρθρο 93. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 94. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 95, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δεν έχει πει κανείς ναι, κύριε Βερβιδάκη. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δεν λέει κανείς ναι.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 98. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δεν γίνεται ψηφοφορία. Δεν απαντάει ούτε ο κύριος Κεφαλογιάννης, ούτε η κυρία Τζάκρη, ούτε ναι. Δεν απαντάει ναι σε τίποτε. Εγκρίνεται το άρθρο 101. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι. Εγκρίνεται το άρθρο 102. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι. Εγκρίνεται το άρθρο 103. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι. Το άρθρο 104. Όχι. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 105, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι. Εγκρίνεται το άρθρο 106, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 107, όχι. Πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 108, όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 109, όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 110, όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 111, όχι. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 112, όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 113, όχι. Πήγε από τον κύριο Υπουργό. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 114, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι. Εγκρίνεται το άρθρο 115, όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Θα περιμένετε να λέμε κιόλας ή τίποτε. Το άρθρο 116, όπως τροποποίησε από τον κύριο Υπουργό. Όχι. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 117. Όχι. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 118, όπως τροποποίησε από τον κύριο Υπουργό. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 119. Όχι. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 120. Όχι. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 121. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 122. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 123. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 124. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 125. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 126. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 127. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 128. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 129. Όχι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 130. Δεν έχει πει κανείς ναι σε κανένα άρθρο. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 131. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι. Το άρθρο 132. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι. Εγκρίνεται το άρθρο 133. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 134. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ποιος λέει ναι. Το άρθρο 135. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ποιος λέει ναι. Το άρθρο 136. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 137. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 138. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ποιος λέει ναι, θα μας πείτε. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 140. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εκφυλίζεται την κοινοβουλευτική λειτουργία. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 142, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Ούτε ο κύριος Κεφαλογιάννης, ούτε η κυρία Τζάκρη λένε ναι. Εμείς λέμε. Εγκρίνεται το άρθρο 144, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Κύριε Πρόεδρε, παραβιάζετε το καθήκον σας. Εγκρίνεται το άρθρο 147. Παραβιάζετε το καθήκον σας. Εγκρίνεται το άρθρο 147, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 148, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Παραβιάζετε το καθήκον σας. Δεν έχει πει κανείς ναι. Ζητώ κατ' επανάληψη να ψηφίσουν. Δεν ψηφίζουν. Εγκρίνεται το άρθρο 151. Δεν ψηφίζουν. Εγκρίνεται το άρθρο 152. Μα δεν ψηφίζουν. Είναι παρόντες μόνο ο κύριος Κεφαλογιάννης και η κυρία Τζάκρη και δεν ψηφίζουν. Πώς εγκρίνεται. Εγκρίνεται το άρθρο 154. Οι διαπιστώσεις που κάνετε είναι ψευδείς. Εγκρίνεται το άρθρο 155. Οι διαπιστώσεις που κάνετε είναι ψευδείς. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δεν εγκρίνεται το νομοσχέδιο. Δεν περνάει από την Επιτροπή και δεν μπορεί να εισαχθεί στην Ολομέλεια. Κατά πλειοψηφία. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά έτσι θέλετε να εισαχθεί στην Ολομέλεια αυτό το νομοθέτημα. Το άρθρο 160, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 161, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 162, όπως το. Μα δεν αντιλαμβάνεστε. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 163, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 164, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. Δεν έχουν εγκριθεί τα άρθρα, κύριε Βρυβηδάκη. Εγκρίνεται το άρθρο 163. Δεν μπορούν να εισαχθούν στην Ολομέλεια. Δεν έχει ψηφίσει ναι κανένας. Στην διαδικασία της ψηφοφορίας στο σύνολο. Δεν έχει ψηφίσει κανένας ναι σε κανένα άρθρο. Κώδικα δεν μπορεί να μπει στο σύνολο. Εγκρίνεται, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να μπει στο σύνολο, διότι δεν έχει ψηφιστεί κανένα άρθρο. Το σχέδιο νόμου, κώδικα δικηγόρων. Δεν εγκρίνεται και δεν μπορεί να μπει στην Ολομέλεια. Επί των άρθρων και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Δεν έχει πει ναι κανένα σε κανένα άρθρο. Δεν μπορείτε να συντάξετε έκθεση που να λέει ότι εγκρίθηκαν τα άρθρα. Ελπίζω να το καταλάβετε και να μην συντάξετε τέτοια έκθεση. Διότι θα είναι ψευδής βεβαίωση. Ψηφοφορία δεν έγινε. Ο κύριος Κεφαλογιάννης και η κυρία Τζάκρη δεν είπαν ναι ούτε σε ένα άρθρο. Από εκεί και πέρα θέλετε με ψευδείς βεβαιώσεις να προωθούνται μέτρα. Έχετε και την ευθύνη.